Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 31 Οκτωβρίου, Κρήτη, ώρα 3. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί για να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την τοπική και την εσωτερική επικαιρότητα. Ξεκινώντας σήμερα με ένα θέμα που μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό και δεν είναι άλλο από την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης των Χανίων. Ενάντια λοιπόν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κινούνται οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, συντονίζοντας τις δράσεις τους και προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αποφασίστηκε το πρωί στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, του κ. Απόστολου Βουλγαράκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει αν τελικά είναι ένα βήμα προς την αντίθεση των τοπικών φορέων κατά της ιδιωτικοποίησης, ουσιαστικό βήμα, ή αν είναι μια ακόμα αντίδραση που θα μείνει μέχρι εκεί. Κύριε Βουλγαράκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εύλογα κάποιος θα αναρωτηθεί, επειδή πολλές συσκέψεις έχουν γίνει κατά καιρούς και για το θέμα του αεροδρομίου Χανίων, όπως και για πολλά άλλα θέματα που μας καίνε ως κοινωνία εδώ στην Κρήτη, κύριε Βουλγαράκη, αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από αυτά τα οποία αποφασίσατε και σήμερα. Σε όσα θέματα ο νομός Χανίων συντόνισε τις δυνάμεις του, συντόνισε όλες τις δυνάμεις που έχουμε. Στον τόπο μας είχαμε θετικό αποτέλεσμα. Ένα θετικό αποτέλεσμα ήταν η κατασκευή του αεροδρομίου, του Αρολιμένα, που όπως ξέρετε το παλεύαμε 3 χρόνια για να ενταχθεί. Δεν ήταν απλό, είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται στον νομό. Έτσι λοιπόν, ένα δείγμα έχουμε. Νομίζω ότι με βήματα σταθερά προσπαθούμε να ανατρέψουμε και την ιδιωτικοποίηση, όχι φωνασκώντας, αλλά συντονίζοντας και προσπαθώντας να αποδείξουμε το δίκιο μας. Αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε τη συνάντηση σημερινή, λέγοντας με σοβαρότητα, αναθέτοντας το κορυφαίο επιστημονικό σωματείο του νομού μας, το Δικηγορικό Σύλλογο, μαζί με την ομάδα των δικηγόρων της Περιφέρειας και του Δήμου Χανίων, που έχουν νομική υπηρεσία. Γι' αυτό λέμε για την νομική υπηρεσία αυτών των δυο αυτών διοικητικών φορέων. Αλλά βέβαια είμαστε όλοι φορείς, όλοι οι δήμαρχοι του τόπου μας συνενούμε σε αυτό. Περιμένουμε λοιπόν να έχουμε τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το ΤΑΙΤΕΔ για τη διαχείριξη και με βάση αυτά θα αποδείξουμε, θα επιχειρήσουμε νομικά να αποδείξουμε το δίκιο μας και να πείσουμε και τους Χανιώτες στη συνέχεια στα δεύτερο βήμα ότι αυτό δεν θα ωφελήσει την ανάπτυξη του τόπου μας. Μια ανάπτυξη που με κόπο χρόνια προσπαθούσαμε και που φέτο έχουμε στο κομμάτι του τουρισμού, έχουμε ήδη τα πρώτα θετικότατα δείγματα ότι δεν είναι προς το συμφέρον του λαού μας. Άρα μια κίνηση που κάνει η κυβέρνηση. Μέσα από συμφωνίες που προφανώς έχει για λόγω του μνημονίου ή δεν ξέρουμε ποιες άλλες. Θεωρείτε ότι είναι ισχυρά τα επιχειρήματα, κύριε Βουλγαράκη, είναι ισχυρά τα επιχειρήματα που εσείς προβάλλετε ως τοπικοί φορείς ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, δεδομένου ότι μιλάμε για ηλυμένη απόφαση? Οι λιμένες υποφάσεις δεν υπάρχουν, όλα ανατρέπονται. Εάν δεν αποδείξει η κυβέρνηση, παίρνει μέτρα για το καλό του τόπου, για τους ανθρώπους, για τους πολίτες. Αν λοιπόν εμείς με ακράδαντα στοιχεία αποδείξουμε, μετά που θα ελέγξουμε τα στοιχεία της πρότασης των εταιριών που θέλουν να επενδύσουν στην ιδιωτικοποίηση, ενοικίαση ή δεν ξέρω πώς άλλο το λένε, αποδείξουμε βέβαια το σφαίρο του τόπου, μα γιατί να μην πιστεί η κυβέρνηση? Και αν εμάς οι κινητοποιήσεις που ετοιμάζουμε στο να κάνουμε, με στοιχεία που θα πείσουμε τους συμπολίτες μας στα Χανιά και στο Ρέθυμνο ότι είναι εις βάρος μας, το για ποιο λόγο να μην ήταν ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν συνεννούμε, είναι εις βάρος μας, είναι εις βάρος και της κυβέρνησης εν τέλει, γιατί να μόνο αποδεχτεί το αίτημά μας. Να σας θυμίσω πάντως εδώ, κύριε Βουλγαράκη, μιας και στην αρχή της επικοινωνίας μας είπατε ότι έχει αποδειχθεί ότι οι φορείς των Χανίων, όταν είναι ενωμένοι σαν μια γροθιά για θέματα που αφορούν στον τόπο μας, τότε πετυχαίνουν το στόχο τους. Σας θυμίζω όμως ότι στην περίπτωση του εφετείου Κρήτης και στη δημιουργία μεταβατικής έδρας στο Ηράκλειο, ενώ υπήρχαν σφοδρότατες αντιδράσεις, ενώ είχαμε ακούσει εκπροσώπους φορέων, βουλευτές, δημάρχους να απειλούν με παρετήσεις, τελικά η απόφαση της κυβέρνησης υλοποιήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση του αεροδρομίου, από τη στιγμή που έχει κλείσει ο διαγωνισμός και έχουμε ήδη 3 εταιρείες υποψήφιες για να αναλάβουν το έργο, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει? Με κάνει να πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι είναι ισχυρά τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που προσπαθεί να κάνει αυτό. Και δεν είχαμε ισχυρά επιχειρήματα, γι' αυτό και μοιράστηκε το εφετείο και σε Χανιά και σε Ηράκλειο. Γιατί έτσι είναι, δεν ότι έφυγε το εφετείο. Το ανέφερα ως παράδειγμα απλώς. Για να μας τα κρυβείς.
Κύριε Βουλγαράκη, έχουμε και θα έχουμε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα μετά που θα ανοίξουν οι φάκελοι. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν από εκεί πέρα στη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης. Αποφασίσατε να εκδώσετε και ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας, να γίνει και μια προσπάθεια συλλογής υπογραφών. Διαμαρτυρίας είναι ένα κείμενο στο οποίο ενεργοποιούμε, ενημερώνουμε με λίγα λόγια τους συμπολίτες μας για ποιο λόγο πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, προκειμένου να κάνουμε κάποια κινητοποίηση που να πείσω με την κυβέρνηση ότι είναι σε λάθος δρόμο. Μάλιστα. Μετά που θα έχουμε κάνει την προσφυγή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλώς απόγευμα. Καλώς απόγευμα και σας. Να έρθουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και στο μίνι ανασχηματισμό τον οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο μέχρι σήμερα Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας αναλαμβάνει πλέον τα ηνία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μιας και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πέτρος Λιωδάκης θα μας πει αμέσως περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η επίσημη ανάληψη καθηκόντων από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υπεύθυνος θεμάτων ηθαγένειας και μετανάστευσης, έφερε δύο αλλαγές σε σημαντικότερες όμως θέσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θέση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που χείρεψε, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος, όπως είπαμε, μετακομίζει στις Βρυξέλλες και στην Κομισιόν, θα αναλάβει ο μέχρι σήμερα Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας. Ενώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάει ένα νέο αλλά προβεβλημένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο 41χρονος βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας. Για τον κύριο Δένδια, συνεργάτες του Πρωθυπουργού έλεγαν ότι έχει το προφίλ που αρμόζει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή έχει κύρος, εμπειρία και μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στο εξωτερικό. Ενώ οι ίδιοι συνεργάτες για τον Κώστα Σκρέκα τόνιζαν ότι μέτρησε κατά πολύ στην απόφαση του Πρωθυπουργού το γεγονός ότι έχει εμπειρία από τις αγορές. Ο Κώστας Σκρέκας, να τονίσουμε ότι ήταν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου, ενώ μετά από παρότρινση του Πρωθυπουργού είχε συχνή παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συγκρουόμενος ακόμα συχνότερα με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στο Πεντάγωνο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αποχαιρέτησε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΙΕΘΑ, έκανε μια αναδρομή στα όσα έγιναν επί των ημερών του, δηλώνοντας περήφανος για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τονίζοντας ότι παρά την οικονομική κρίση, τα αμυντικά συστήματα της χώρας κατάφεραν να βγουν ενισχυμένα στην περίοδο της θητείας του. Να σημειώσω τέλος ότι οι δύο νέοι υπουργοί θα ορκιστούν την επόμενη εβδομάδα, καθότι ο Κάρολος Παπούλιας αυτή τη στιγμή απουσιάζει εκτός Αθηνών. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Πέτρο, και να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Είμαι υπερήφανος για την ηγεσία, τα στελέχη και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και του στρατιωτικού και του πολιτικού τομέα. Σε λιγότερο από 1,5 χρόνο πετύχαμε πολλά. Πάρα πολλά. Περισσότερα από ό,τι στατιστικά καταγράφονταν σε προγενέστερες περιόδους. Και αυτό έγινε χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μας. Με αίσθημα λοιπόν βαθιάς ικανοποίησης και περηφάνειας, σήμερα σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και να γνωρίζετε ότι δεν φεύγω. Πολύ απλά αναλαμβάνω νέα καθήκοντα που η πατρίδα με καλεί, όπως πάντοτε έκανα στα 21 χρόνια της πολιτικής διαδρομής. Σε ένα θέμα τώρα το οποίο απασχολεί έντονα ένα σημαντικό αριθμό αγροτών, δεν είναι άλλο από αυτό που έχει να κάνει με τον χρόνο καταβολής της επιδότησης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών. Υπάρχουν ωστόσο ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό και αυτά έχουν να κάνουν με το αν οι επιδοτήσεις παρακρατηθούν λόγω χρεών των αγροτών προς την εφορία ή προς τον ΟΓΑ. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Τζορτζάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να μας πείτε καταρχήν, κύριε Τζορτζάκη, τι πληροφόρηση έχετε ως προς τον χρόνο καταβολής της επιδότησης. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε εμείς είναι ότι η καταβολή θα γίνει στις 11 του μήνα, την μεθεπόμενη Τρίτη. Διότι προκύψαν διάφορα προβλήματα καταβολής ως προς το ακέραιο στον κάθε παραγωγό, τα οποία είναι δικά τους υπηρεσιακά και δεν μπορέσαν να τη βάλουν στους χρόνους.
χρόνους που είχαν ανακοινώσει από την αρχή. Ωστόσο, ίσως αυτή η καθυστέρηση να είχε μια καλή εξέλιξη ως προς τις κρατήσεις προς τον ΟΓΑ που έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και από μέρους του έχει ένα μεγάλο δίκιο, διότι εμείς, με συγχωρείτε, τα τελευταία δύο χρόνια τους έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι της διοίκησης του ΟΓΑ, τους έχουμε δώσει ακόμα και λύσεις. Και όταν μάλιστα πέρσι βγήκε η 48μηνη ρύθμιση, παρεμβήκαμε και τους είπαμε ότι ο αγρότης δεν είναι μισθωτός, ούτως ώστε να μπορεί να καταβάλει μηνιαίες ρυθμίσεις. Δώστε του το περιθώριο να σας υπογράψει μια εξουσιοδότηση, ούτως ώστε τα λεφτά, τα χρήματα της ρύθμισης να κρατούνται ετήσια από την ενιαία ενίσχυση με την υπογραφή του παραγωγού. Τότε μας κλέβασαν και δεν το δέχτηκαν και τώρα έρχονται να τα κατασχέσουν. Δεν είναι λογικό και δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Επίσημη απάντηση πάντως δεν έχει υπάρξει, κύριε Τζορτζάκη, έτσι από πλευράς των συναρμόδιων υπουργείων. Δεν έχει υπάρξει. Σιωπηλά λένε ότι δεν θα κρατηθεί. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα πάει μια τροπολογία στη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη, ούτως ώστε να κλείσει το θέμα. Διότι αυτή, όπως πήγε προχθές, κάποιοι λένε ότι δεν μπορούσε να πάει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Δεν ήταν εκεί αυτοί που έπρεπε να τη στηρίξουν. Ευελπιστώ ότι θα έχει μια καλύτερη τύχη Τετάρτη να λυθεί το θέμα, να φύγει και το άγχος από τους παραγωγούς. Ιδαλλιώς θα καλέσουμε τον κόσμο να κάνει αυτό που είπαμε τις προηγούμενες μέρες. Όποιοι έχουν πρόβλημα να πάνε να κλείσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ούτως ώστε να μην υπάρχει λογαριασμός να μπει ενιαία ενίσχυση. Mm-hmm. Γνωρίζετε τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου κάποιος αγρότης, ελαιοπαραγωγός, έχει χρέη προς τον ασφαλιστικό του φορέα, δεν έχει προβεί σε ρύθμιση. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούται ο ΟΓΑ να του παρακρατήσει την επιδότηση? Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται ο ΟΓΑ, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι μπορεί το τελευταίο διάστημα να βγήκαν διάφορα δεδικασμένα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ακατάσχετο. Mm-hmm. Αλλά καλά είναι να ασχολούμαστε με το σήμερα και να μην ασχολούμαστε με το 1993, που υπήρχε ένα τελείως διαφορετικό καθεστώς ανταποδοτικότητας κατά κάποιο τρόπο της επιδότησης, γιατί τώρα είναι μια ενίσχυση εισοδήματος που είναι ακατάσχετη και πρέπει να φτάσει στο λογαριασμό του παραγωγού στο ακέραιο που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Τζορτζάκη, το 50% της επιδότησης αναμένεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να καταβληθεί στις 11 Νοεμβρίου ή σε κάθε περίπτωση το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Η εξόφληση θα γίνει λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπως συνηθίζεται? Λογικά ναι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το θέμα δημιουργήθηκε της καθυστέρησης για την προκαταβολή και πήγαμε κάποιες μέρες πίσω, όχι πολλές, γιατί και πέρσι, για όσους θυμούνται, 4 Νοεμβρίου μπήκε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξόφληση, θα πάει κανονικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μας στο Ηράκλειο. Γεια σας. Γεια σας. Να μείνουμε όμως στο Ηράκλειο και στη συνάντηση την οποία είχαν το πρωί ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Γρηγόρης Ροκαδάκης, με θέμα βεβαίως την αναβάθμιση του βορειοδικού άξονα του νησιού μας. Η θέση την οποία εξέφρασε για μια ακόμα φορά ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Κεφαλογιάννης, είναι ότι ο ΒΟΚ, αν δεν εξυγχρονιστεί το συντομότερο, θα πρέπει να προβούμε σε εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και αν χρειαστεί να τοποθετηθούν διόδια. Δεν είναι το δίλημα αν θα υπάρξουν διόδια. Στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πάντα υπάρχουν. Για μία ακόμα φορά ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου στο βόρειο δικό άξονα με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή με το να τοποθετηθούν διόδια στον ΒΟΑΚ. Ο κύριος Κεφαλογιάννης στη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Πρόεδρο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, αλλά και με το στέλεχος του ΟΑΚ Γιώργο Αγαπάκη, ενημερώθηκε για τα έργα τα οποία μπορούν να δημοπρατηθούν στον ΟΑΚ και τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει χρήματα για να κατασκευάσει ένα δρόμο όπως όλοι οι κριτικοί θέλουν. Εδώ συγκρίνονται δύο σκέψεις. Η μία σκέψη λέει ότι τα προηγούμενα 40 χρόνια δεν κάναμε δρόμο. Αυτό που σας προτείνουμε, εγώ προσωπικά, αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη, είναι να γίνει ένας δρόμος, ένας δρόμος ο οποίος θα προσφέρει ασφάλεια και θα είναι ένας δρόμος που θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Αυτούς τους δρόμους δεν μπορούμε να τους κάνουμε με εθνικούς πόρους, ειδικά αυτή την περίοδο, υπάρχουν τα χρήματα. Διότι αν γίνει αυτός ο δρόμος, δεν θα γίνει κανένα άλλο έργο στην Κρήτη.
Και επειδή γνωρίζω τα οικονομικά και έχω δουλέψει πολύ τους προϋπολογισμούς, από εθνικούς πόρους για εθνική οδοποιία δεν έχουμε παραπάνω από 200 εκατομμύρια. Αυτά δεν φτάνουν ούτε να καλύψουμε τις αστοχίες του υλικού στους δρόμους της Ελλάδος. Άρα αυτά θα γίνουν μόνο με κοινωνικά χρήματα, ένα, και δεύτερο με χρηματοδότηση. Ο κύριος Κεφαλογιάννης υποστήριξε ότι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ταυτόχρονα σημαίνει και οικονομίες κλίμακος, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα είναι προς όφελος των κριτικών. Το διάστημα ή για τους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο για πολλαπλές χρήσεις, η συμμετοχή τους να είναι λίγη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ένας δρόμος ο οποίος προσφέρει ασφάλεια και σου προσφέρει οικονομία και λιγότερες φθορές στη μετακίνηση, είναι ένας δρόμος που δημιουργεί οικονομίες κλίμακο και τα ίδια νοικοκυριά. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε όμως και στη λύση που προτείνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει το έργο και να πληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο. Κάτι τέτοιο, είπε, δεν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει τα χρήματα να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Το οποίο συζητείται και λέγεται ότι, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μας δώσει χρήματα. Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η λέξη τράπεζα σημαίνει δανεισμός. Η λέξη δανεισμός από τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι με χαμηλό επιτόκιο. Βεβαίως θα τα δανειστούμε, κάποιος θα τα πληρώσει. Αυτά λοιπόν ή θα τα πληρώσει το κράτος, που δεν θα το κάνει ποτέ, γιατί δεν έχει χρήματα, ή θα τα πληρώσει ο ιδιώτης, ο οποίος μέσα σε ένα χρονικό διάστημα πρέπει να πάρει τα χρήματα του πίσω. Αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για παράξενα ευρήματα στο κέντρο διαλογής του εργοστασίου απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στην Κορακιά. Το συγκεκριμένο όμως, αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε, νομίζω ότι ξεπερνά κάθε προηγούμενο, και αυτό γιατί βρέθηκε μια ρουκέτα σήμερα το πρωί από εργαζόμενους της επιχείρησης. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ, τον κύριο Μιχάλη Τζινευράκη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδένα, γιατί κάνετε? Μια χαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Τζινευράκη, θα πρέπει να μας προβληματίσει και κατά πόσο προβλημάτισε και εσάς και τους ίδιους τους εργαζόμενους το σημερινό έβριμα. Πράγματι, είχαμε ένα περιστατικό το οποίο μας παραξένεψε όλους το πρωί, γιατί ενημερώθηκα ότι στην πρωινή βάρδια, κατά τη διαλογή στον πάντα της ανακύκλωσης, οι έκπληκτοι εργαζόμενοι ανακάλυψαν μια ρουκέτα μέσα στα σκουπίδια. Ειδοποιήσατε την αστυνομία στη συνέχεια, ήρθε και πυροτεχνουργός, υποθέτω. Ενημερώθηκαν αμέσως οι αρμόδιοι, η διαλογή σταμάτησε και λήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην διακινδυνεύσει η ζωή των εργαζομένων και ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο μαζί με πυροτεχνουργό. Ήταν αυτή η ρουκέτα μέσα σε ένα σακίδιο το οποίο προκάλεσε την περιέργεια των εργαζομένων και ανοίγοντάς το εντόπισαν τη ρουκέτα? Ναι, άνοιξαν ένα σάκο από ό,τι ενημερώθηκα, ο οποίος είχε. Μια, ο οποίος περιείχε τη ρουκέτα και ενημερώθηκα αργότερα όταν οι αστυνομικές αρχές και ο πυροτεχνικός ανέφεραν πάνω ότι ήταν μια εκπαιδευτική ρουκέτα, απενεργοποιημένη βέβαια, στρατιωτικού τύπου, μάλλον του ναυτικού. Ήταν απενεργοποιημένη, συνεπώς δεν υπήρχε κίνδυνος για τους εργαζόμενους. Όχι, δεν υπήρχε κίνδυνος, απλά προκάλεσε μια αναστάτωση στην έπρεπε λειτουργία του εργοστασίου. Μάλιστα. Αποκαταστάθηκε όμως, φαντάζομαι, πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζινευράκη. Καλό σας απόγευμα. Μάλιστα, συμβαίνουν λοιπόν και αυτά τα παράξενα, είναι από τα παράξενα σίγουρα της επικαιρότητας. Να πάμε τώρα στον χώρο της εκπαίδευσης και στις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου αναφορικά με τα κενά στα σχολεία της Κρήτης σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, τα οποία, αν και βρισκόμαστε στην αρχή του Νοέμβρη, φτάνουν τα 150, τα οποία σύμφωνα με τον κύριο Λοβέρδο πρόκειται να καλυφθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, όμως με λύσεις οι οποίες θα χαρακτηρίζονταν ως ημίμετρα, δεν δίνουν δηλαδή ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει τον προσεχή Φεβρουάριο. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι ακριβώς είπε ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Τη δέσμευση ότι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα έχουν καλυφθεί τα περισσότερα κενά στα σχολεία της Κρήτης ανέλαβε ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος. Μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης, Κίδων επεσήμανε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Απόστολο Κλινάκη, οι θέσεις που πρέπει άμεσα να καλυφθούν φτάνουν τις 150, όμως το σύνολό τους είναι πολύ περισσότερες. Ο αριθμός των κενών που αν τα καλύψουμε, εξασφαλίζουμε την επάρκεια, είναι 150. Mm-hmm. Είναι αρκετά δηλαδή. Όχι την πληρότητα, την επάρκεια.
Κάναμε ορισμένους υπολογισμούς με τον κύριο Κλινάκη, ο οποίος είναι πολύ συνεργατικός άνθρωπος. Κάναμε ορισμένους υπολογισμούς και είδαμε ότι με προσπάθεια και με κάποια μέτρα που θα ανακοινώσουμε στις 6-7 Νοεμβρίου, θέλουμε στις 15 του μηνός, άντε στις 20 Νοεμβρίου, να μην υπάρχει κανένα κενό. Δεν θα είναι όμως μέτρα συνήθη, έτσι. Θα είναι, σας ενημερώνω, ορισμένες αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην κάλυψη των κενών αυτών, αλλά με δεδομένο ότι δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε άλλους αναπληρωτές. Ο Υπουργός Παιδείας παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα των κενών θέσεων σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί θα λυθεί με ημίμετρα, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για προσλήψεις αναπληρωτών. Θα λυθεί με έναν τρόπο πιο ριζοσπαστικό, εάν καταφέρουμε να φύγουμε από το λόγο 1 προς 10 και το Φεβρουάριο κάνουμε αυτό τον περίφημο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 10.000 εκπαιδευτικούς. Αυτό θα είναι μια πραγματική λύση. Αλλά μέχρι τότε πάμε να δουλέψουμε με μερεμέτια. Το παραδέχτηκα από την πρώτη στιγμή. Τα κενά για την επάρκεια, σας ξαναλέω, στο νησί, στην Κρήτη είναι 150. Αν βέβαια τα δούμε από την πλευρά της πληρότητας, δεν είναι μόνο 150, είναι πάρα πολλά περισσότερα. Αλλά πληρότητα δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε, δεν έχουμε τα χρήματα. Και έτσι πάμε με τη λογική της επάρκειας. Στο μεταξύ, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Όπως είπε ο κύριος Λοβέρδος, στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι μέχρι τον Μάρτιο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αντί να περιμένουμε, εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο στις 8 Ιουνίου, οι μεταθέσεις ήταν ακόμα ανοιχτές. Εμείς φιλοδοξούμε φέτος μέχρι τον Μάρτιο να τις έχουμε κλείσει. Άρα λοιπόν να εξασφαλίσουμε την κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και αν μας ακούνε οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να μετατεθούν, να ξέρουν ότι τις επόμενες μέρες θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για μετάθεση. Κρήτη ώρα 3, επιστρέφουμε μαζί με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, τον κύριο Τάκη Ζερβουδάκη, για να μιλήσουμε για το δεκαήμερο της εκπτωτικής περίοδου που ξεκινά αύριο 1 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει βεβαίως ως τις 10 του μηνός. Θα δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες των εμπόρων των Χανίων σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, καθώς επίσης και τι μέλη γενέστε την προσεχή Κυριακή, καθώς προβλέπεται τα καταστήματα να είναι ανοιχτά. Υπάρχει όμως μια στάση από τον Εμπορικό Σύλλογο, η οποία έχω την εντύπωση, κύριε Ζερβουδάκη, ότι είναι σταθερή και ενιαία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καταρχάς να πω ότι η στάση αυτή δεν είναι μόνο από τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι από όλο τον εμπορικό κόσμο που το απέδειξε και στις προηγούμενες Κυριακές και του Ιουλίου και του προηγούμενου δεκαήμερου, όπου τα καταστήματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν κλειστά. Μάλιστα. Τώρα, αυτό ισχύει ότι σημαίνει ότι και αυτή την Κυριακή λίγα καταστήματα εμπορικά στα Χανιά θα δούμε να ανοίγουν. Βέβαια, οι πολυεθνικές, ξέρουμε ότι τηρώντας τη στάση που τήρησαν και τις προηγούμενες Κυριακές, κύριε Ζερβουδάκη, θα ανοίξουν κανονικά τα καταστήματα. Ναι, αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε και εμείς, σε ό,τι αφορά τις πολυεθνικές εννοώ. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τα τοπικά καταστήματα, νομίζω ότι θα είναι ελάχιστα και πάλι. Δεν έχει κάποιο νόημα αυτή η Κυριακή. Ο λόγος δηλαδή που δεν ανοίγουν οι περισσότεροι δεν έχει να κάνει μόνο με την γενικότερη άποψη ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε την Κυριακή, αλλά ότι δεν έχει και ουσία αυτή η Κυριακή, ουσία σε ό,τι αφορά την ίσπραξη ενός καταστήματος. Κατά συνέπεια, ναι, πιστεύω ότι θα είναι λίγα τα μαγαζιά που θα ανοίξουν. Υπάρχει πάντως να πούμε και μία απόφαση από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων που λέει ότι την Κυριακή πραγματοποιούν απεργία, καθώς οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι αντίθετοι σε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης. Τώρα, κύριε Ζερβουδάκη, είναι ξεκάθαρη η στάση σας, να το κλείσουμε αυτό το θέμα, να δούμε τι γίνεται με την εκπτωτική περίοδο. Έτσι κι αλλιώς έγινε γνωστό το προηγούμενο διάστημα ότι αλλάζει το σύστημα το οποίο γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Αυτό τουλάχιστον προβλέπεται σε ό,τι έχει να κάνει με τις χειμερινές και τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Αυτό δίνει το δικαίωμα στους κατατόπους εμπορικούς συλλόγους να αποφασίζουν ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν στην περιοχή τους για το χρόνο διεξαγωγής των εκπτώσεων. Ναι, αυτή την αλλαγή, για να είμαι ειλικρινής, την αναμέναμε πριν από αυτό το δεκαήμερο. Τελικά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Είναι κάτι που το ζητάμε εδώ και χρόνια. Δηλαδή, τι ζητάμε, το αυτονόητο, οι κατατόπιες εμπορικοί συλλογοί μας με τους υπόλοιπους φορείς, δηλαδή τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, την τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Να αποφασίζουν, ξέροντας καλύτερα τις ανάγκες της κάθε περιοχής, το ποιες μέρες και ώρες θέλουν να είναι ανοιχτά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το δεκαήμερο εκπτώσεων, επίσης είναι κάτι που το θεωρούμε περιττό, μη αναγκαίο, με την έννοια ότι μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κάνει προσφορές καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, να κάνει δηλαδή δεκαήμερα προσφορών. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει, κάποιοι συνάδελφοι θα κάνουν εκπτώσεις και προσφορές, κάποιοι καταναλωτές θα βρουν προφανώς την ευκαιρία να αγοράσουν κάτι σε χαμηλότερη τιμή και μια μικρή
εισπράξει παραπάνω από ό,τι συνηθισμένο, ενδεχομένως να υπάρξει μέσα στα καταστήματα. Αντικειμενικά τώρα, κύριε Ζερβουδάκη, τι προσδοκάτε από αυτή την εκπτωτική περίοδο, δεδομένου ότι όλοι ως καταναλωτές και ως φορολογούμενοι έχουμε εισέλθει σε μία περίοδο κατά την οποία καλούμαστε να πληρώσουμε αρκετούς φόρους, έχουμε τέλη κυκλοφορίας, είχαμε σήμερα την τελευταία ημέρα καταβολής της δεύτερης δόσης του έμφυα και πολλά ακόμη βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτσι και αλλιώς επιβαρημένος ο προϋπολογισμός των οικοκυριών. Συνεπώς, πού, για να το πω απλά και όπως το λέει ο λαός μας, πού πρέπει να κρεμάσετε το καλάθι σας και τι περιμένετε από αυτές τις εκπτώσεις ως έμποροι? Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στις προηγούμενες εκπτωτικές περιόδους. Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που μόλις αναφέρατε, δηλαδή τα πάρα πολλά ποσά που πρέπει να πληρώσει ένα νοικοκυριό και ένας επιχειρηματίας αυτή την εποχή. Ο δεύτερος λόγος είναι αυτές καθ' αυτές οι εκπτώσεις αυτό το δεκαήμερο, όπου εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής προς τους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις έχουν μόλις παραλάβει τα χειμερινά τους ρούχα. Είναι προφανές ότι μια επιχείρηση που παρέλαβε πριν μια εβδομάδα, πριν 20 μέρες το καινούριο εμπόρευμα, δεν μπορεί να ξεκινήσει και να κάνει πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Θα είναι ουσιαστικά σαν να βάζει μια ταφόπλακα στην ίδια την επιχείρηση. Άρα τα ποσοστά θα είναι μικρά σε όσους κάνουν εκπτώσεις και μεγάλα μόνο σε προϊόντα που έχουν να κάνουν κυρίως με στόκ. Με εμπορεύματα περισσότερα. Ναι, υποθέσουμε δηλαδή ότι θα φτάσουν έως το 30% για τα είδη της φετινής σεζόν. Και λιγότερο πιστεύω. Νομίζω ότι το 30% θα φτάσει μόνο σε είδη που είναι παλαιότερα. Σε ό,τι αφορά τη φετινή σεζόν, δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε τέτοια ποσοστά. Ή αυτοί που θα το κάνουν και που κατά κόρον είναι οι πολυεθνικές, νομίζω ότι ενδεχομένως να έχουν κάνει και τη γνωστή υπερκοστολόγηση για να δώσουν αυτό το ποσοστό. Πρακτικά, εμπορικά, δεν γίνεται μια επιχείρηση που αγοράζει ένα προϊόν μόλις τώρα να το πουλάει κατευθείαν με 20-30%. Είναι αδύνατον, θα βγάλει κάποιο κέρδος και με το 30%, αλλά με το κέρδος αυτό είναι αδύνατο να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα, την φορολογία, το κόστος διαβίωσης της οικογένειας, του επιχειρηματία και όλα αυτά. Ποια είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά των χανίων? Θα λέγατε ότι ο τζίρος των καταστημάτων είναι σε τέτοιο επίπεδο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους? Σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς τα τελευταία 5 χρόνια βιώνουμε μια συνεχιζόμενη πτώση του τζίρου, μια συνεχιζόμενη προσπάθεια για να σταθούμε στα πόδια μας. Σαφώς και είναι δύσκολα τα πράγματα. Το καλοκαίρι μειώθηκε η πτώση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για άνοδο. Μιλάμε απλά για μείωση της πτώσης. Από εκεί πέρα έχουν προσαρμοστεί οι επιχειρήσεις που έχουν απομείνει, όσες έχουν μπορέσει, σε αυτά τα δεδομένα και απλά υπάρχουν και προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους μέχρι να έρθει η πολυπόθετη ανάπτυξη, τέλος πάντων να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα. Μια ανάσα θα πάρετε με τη ρύθμιση για τα δάνεια και για τις οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Ζερβουδάκη? Προφανώς κάποιοι θα πάρουν μια ανάσα και πάλι όμως να πούμε ότι δεν είναι αυτό που περιμέναμε, στο αυτό που το περιμέναμε. Υπάρχουν κάποιοι ανασταλτικοί παράγοντες σε αυτές τις ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα ότι αν θες να ρυθμίσεις στην εφορία θα πρέπει να είσαι ενήμερος, να ρυθμίσεις, να το πω έτσι, αν χρωστάς, και στα υπόλοιπα, δηλαδή στον ΟΑΕ ή στο ΙΚΑ. Οπότε, κατά συνέπεια, ναι, μεν κάποιοι θα πάρουν μια ανάσα, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλό σας απόγευμα. Εμείς πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης. Βέβαια, σταδιακά και χρόνο με το χρόνο φαίνεται ότι έχει χάσει το χαρακτήρα της, καθώς σε μια εποχή που δύσκολα κανείς μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, είναι ευνόητο ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε συγκέντρωση χρημάτων και να κάνει αποταμίευση. Παρ' όλα αυτά, οι εκπρόσωποι του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου σε ολόκληρη τη χώρα και στα Χανιά σήμερα προχώρησαν σε συμβολικές κινήσεις, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα ότι η αποταμίευση μας κάνει καλό σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης η σημερινή και η διεύθυνση του καταστήματος Χανίων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου θέλησε να περάσει στους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου το μήνυμα της αξίας της αποταμίευσης. Αν και οι οικονομικές συνθήκες της εποχής δεν συμβαδίζουν με το χαρακτήρα της ημέρας, το πνεύμα που τη διέπει συνοψίζεται στο ότι η αποταμίευση συμβάλλει στο ατομικό και γενικό καλό. Το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για άλλη μια χρονιά βρίσκεται κοντά στα παιδιά, προσφέροντας κουμπαράδες και μειώντας τα στην αποταμίευση. Φέτος αποφασίσαμε να επισκεφθούμε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χανίων. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που μας δέχτηκαν. Θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε λίγη χαρά στα παιδάκια και να δείξουμε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει κανένας κοινωνικός αποκλεισμός. Υποδεχόμαστε στο χώρο του σχολείου μας το διευθυντή του υποκαταστήματος του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, τον κύριο Δούβρη, και τον ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία του να έρθει εδώ στο σχολείο
και να μιλήσει στα παιδιά μας για την αξία της αποταμίευσης. Τα παιδιά του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αποταμίευση και τα ωφέλη της, ενώ έλαβαν ως δώρο από τη διεύθυνση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από έναν κουμπαρά. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της αποταμίευσης. Ξέρουν την αποταμίευση? Ναι! Ποιος θέλει να μου πει? Εγώ! Πες μου. Είναι που συγκεντρώνουμε χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον, να καλύψουμε κάποια μας ανάγκη, να αγοράσουμε κάποιο δώρο. Η Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου σε ανάμνηση της ίδρυσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων στο Μιλάνο το 1924. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της οικονομίας και της αποταμίευσης στους πληθυσμούς παγκοσμίως. Συνεχίζουμε με ένα θέμα για το οποίο συζητάμε αρκετά τα τελευταία χρόνια, ένα νέο φαινόμενο το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία και τίνει να εξελιχθεί σε μάστιγα, δεν είναι άλλο από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, το γνωστό σε όλους μας bullying. Σήμερα στα Χανιά άρχισαν οι εργασίες ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος συνεδρίου από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, από την Εταιρεία μάλλον Προστασίας Ανηλίκων Χανίων, το Παράρτημα των Χανίων, ένα επιστημονικό συνέδριο με θέμα σχολικός εκφοβισμός, πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, με διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι επιχειρούν από σήμερα, οπότε και ξεκίνησαν οι εργασίες, να προσεγγίσουν όλες τις πτυχές αυτού του φαινομένου, το οποίο προβληματίζει έντονα κάθε ελληνική οικογένεια και θα πρέπει να προβληματίζει κάθε ελληνική οικογένεια που έχει παιδιά σε σχολεία είτε της πρωτοβάθμιας είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης τις σχολικές κοινότητες και την κοινωνία μας ευρύτερα. Όμως, πάμε αμέσως να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς μας καλεσμένους, οι οποίοι θα μας πούν πολλά περισσότερα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Μόσχος, νομικός, εγκληματολόγος, βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Καλώς ήρθατε, καλώς μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Και η κυρία Αδαμαντία Καστρινάκη, κοινωνική λειτουργός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μόσχο, η δική σας προσέγγιση, το θέμα της ομιλίας σας, αυτό το επιστημονικό συνέδριο, έχει να κάνει με την επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Και θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό αυτή η επικοινωνία μπορεί να επηρεάσει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, καθώς επίσης και ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα. Να πούμε καταρχάς ότι η δική μας θέση προκύπτει από μια εμπειρία 11 χρόνων του συνηγόρου του παιδιού, που λειτουργεί στο πλαίσιο του συνηγόρου του πολίτη, επικοινωνίας με τα σχολεία, εξέταση σχετικών καταγγελιών, υποθέσεων και επικοινωνίας με τα ίδια τα παιδιά και με εκπαιδευτικούς. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι αρκετά αντίθετος με το να μιλάμε για ένα φαινόμενο μάστιγα, όπως το αναγγείλατε, έτσι λέγεται γενικότερα. Ακούγεται βαρύντουπο. Δεν είναι σωστό να υπερβάλλουμε σε αυτό που συμβαίνει στη ζωή των παιδιών. Βεβαίως τα παιδιά έχουν προβλήματα στη ζωή τους. Έχουν και βία που βιώνουν, αλλά όχι μόνο βία από τους συνομιλίκους τους, βία γενικότερα. Στον τρόπο που μεγαλώνουν, στις ελλείψεις που υπάρχουν και αν θέλετε, αυτό που μας λένε τα ίδια τα παιδιά εμάς είναι ότι οι μεγάλοι, οι δάσκαλοι μας, οι γονείς μας, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν καθόλου τι συμβαίνει στη ζωή μας. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, δεν μπορούν να βρεθούν κοντά σε αυτά που μας απασχολούν και βεβαίως να μας βοηθήσουν και να μας υποστηρίξουν. Αυτό λοιπόν που εμείς προσπαθούμε να πούμε είναι ότι αν λείπει κάτι από τη ζωή των παιδιών, είναι λείπει μια ζωντανή επικοινωνία. Έχουμε ξεφύγει και βάλει λάθος προτεραιότητες. Και σε μια περίοδο που βεβαίως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η νέα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας που βιώνουμε όλοι μας, οδηγούν όλους σε ένα μεγάλο άγχος και σε ένταση στην καθημερινότητα. Ξέρετε ότι τα παιδιά μερικές φορές προσφεύγουν σε άλλου είδους συμπεριφορές, καμιά φορά είτε ως θύτες είτε ως θύματα, σε εντάσεις, και αν δεν είναι ο γονιός κοντά του, αν δεν είναι ο εκπαιδευτικός κοντά του, λογικό είναι πιο εύκολα να βρει λύσεις μέσα από άσκηση ισχύως είτε μέσα από κλείσιμο, ότι φοβάται και κλείνεται στον εαυτό του. Αυτό που προτείνουμε γενικότερα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς είναι να ανοίξουμε τους δρόμους της επικοινωνίας και της κατανόησης. Αυτό θέλουν και τα παιδιά. Δηλαδή, να ακούσουμε τι τους απασχολεί.
να βάλουμε τα ίδια τα παιδιά που εμπλέκονται σε κάποιες πράξεις λεγόμενης βίας, στο να συζητήσουν μαζί τους, να καταλάβουν ένας τον άλλον και να περάσουν σε άλλου είδους συμφωνίες επίλυσης των συγκρούσεων και των εντάσεων. Εάν βάλουμε μέσα στην εκπαίδευση σαν έναν πρωταγωνιστικό παράγοντα την επικοινωνία, θεωρούμε ότι πολύ εύκολα θα βρούμε απαντήσεις και λύσεις και να μην έχουμε τον πανικό που δυστυχώς δημιουργείται ότι ξέρεις τα παιδιά μας που γίνονται φοβερά θύματα καταστάσεων τραγικών, παίρνουμε ένα περιστατικό και το μεγεθύνουμε, το διωγγώνουμε και μερικές φορές κάνουμε θεαματικοποίηση της βίας. Εγώ θα έλεγα, επειδή μας ακούνε γονείς πολλοί αλλά και εκπαιδευτικοί, να δούμε μπροστά στα παιδιά μας τι ευθύνες έχουμε ο καθένας μας. Κυρία Καστρινάκη, από πού ξεκινάει η βία? Ο θήτης είναι άτομο το οποίο έχει βιώσει το ίδιο βία και συνεπώς κάποια στιγμή θα την εκδηλώσει ενδεχομένως σε ένα παιδί το οποίο θα θεωρήσει πιο αδύναμο από τον ίδιο στο σχολείο? Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που ενθαρρύνουν εντός αγωγικών ένα παιδί στο να εκδηλώσει αυτές τις συμπεριφορές? Πρωτερχικό ρόλο παίζει η οικογένεια. Και από την εμπειρία μου ως κοινωνική λειτουργός, έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι πρωταρχικό ρόλο παίζει η οικογένεια. Τώρα, το αν βιώνει βία μέσα στην οικογένεια και αυτό θα επεκταθεί βία και προς τα έξω, θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο απόλυτο. Έτσι. Αλλά εάν η οικογένεια έχει όρια, εάν η οικογένεια δίνει στο παιδί αυτό που το παιδί θέλει, όπως είπε και ο κύριος Μόσχος, που το παιδί δεν μας ζητάει υλικά αγαθά, μας ζητάει συναίσθημα. Μα ζητάει μόνο να υπάρχουμε δίπλα του και να το στηρίζουμε ως γονείς. Δεν ζητάει κάτι άλλο. Εμείς όμως δυστυχώς στις μέρες μας προσπαθούμε να του δώσουμε πράγματα, ίσως και για να κατευνάσουμε τύψεις και ενοχές που έχουμε επειδή λείπουμε και από το σπίτι. Έτσι. Γιατί τώρα και οι δύο γονείς δουλεύουν, λείπουν από το σπίτι και το παιδί μου πρέπει να τα έχει όλα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εγώ δουλεύω. Είναι δικές μας τύψεις και ενοχές. Τα αποτελέσματα βέβαια είναι αυτά, φαίνονται. Κάνουμε λοιπόν ένα παιδί που δεν ολοκληρώνεται στα προσωπικότητα, που συναισθηματικά έχει πάρα πολλά κενά, το στέλνουμε στο σχολείο, που το σχολείο είναι η πρώτη κοινωνικοποίηση, θα προσπαθήσει να βρει άτομα που να μπορέσει να συνυπάρξει μαζί τους. Τι άτομα θα βρει το παιδί αυτό όταν έχει συναισθηματικά κενά? Άτομα ίδια με αυτό ή χειρότερα από αυτό. Συνήθως έτσι γίνεται. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Και έτσι δημιουργούνται όλες οι καταστάσεις. Βέβαια, παίζει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το ότι μέσα σε 20 χρόνια έχουμε γίνει πολυπολιτισμικοί, όπως το κουβεντιάζαμε και με τον κύριο Μόσχο προηγουμένως, κατηδίαν. Ξαφνικά μπήκανε πολλοί πολιτισμοί, πολλές εθνότητες μέσα στην Ελλάδα. Είχαμε μάθει να είμαστε μόνοι μας. Αυτοί λοιπόν που μπήκαν μέσα ήρθαν και έχουν άλλη κουλτούρα, διαφορετική από εμάς. Πρέπει λοιπόν το παιδί, εμείς σαν μεγάλοι, σαν εντός εισαγωγικών λέω όριμοι άνθρωποι, μπορούμε αυτό και το διαχειριζόμαστε ψυχολογικά. Ένα παιδί όμως το διαχειρίζεται ψυχολογικά. Έχει αυτή την ικανότητα. Από τη στιγμή που δεν την έχει την ικανότητα αυτή, γιατί είναι ακόμα μικρό και ανώριμο, πρέπει εμείς να το κάνουμε να την έχει. Είμαστε σε θέση να το κάνουμε να την έχει. Από τη στιγμή που λείπουμε από τις 24 ώρες που έχει η μέρα, λείπουμε τις περισσότερες από το σπίτι. Όλα λοιπόν είναι ένα φαύλος κύκλος. Να πιαστώ πάνω από αυτό που είπατε και από το γεγονός ότι οι γονείς πλέον εκ των πραγμάτων αφιερώνουν λίγο χρόνο στα παιδιά τους ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν αφιερώνουν χρόνο, κύριε Μόσχο. Ίσως θα μπορούσαν στο χρόνο που διαθέτουν σε κάθε περίπτωση να προλάβουν και να καλλιεργήσουν στο παιδί όλα αυτά τα οποία πρέπει ώστε να μην έρθουν αντιμέτωπα με τέτοιες καταστάσεις, φτάνοντας πια στη σχολική κοινότητα που είναι η πρώτη κοινωνικοποίηση. Ωραία. Αν δούμε λοιπόν τις ευθύνες του γονιού, είναι πρώτον να είναι κοντά στο παιδί του. Δεύτερον, να μην το φορτώνει με φοβίες και ενοχές. Αυτό το πράγμα, μην κάνεις παρέα με αυτούς. Άμα σου συμβεί κάτι, να το πεις και να το πεις και να μου το πεις εμένα να πάω να καθαρίσω. Είναι πάρα πολύ λάθος. Βάζουμε το παιδί σε μια ένταση αντιπαράθεσης. Αντιθέτως, πρέπει να λέμε στο παιδί μας ότι στην εποχή που ζούμε, δυστυχώς θα βρεθεί μπροστά σε δυσκολίες, να το κουβεντιάσει με το δασκαλό του με ένα ήπιο και ήρεμο τρόπο και μαζί μας, χωρίς μια διάθεση αντιπαράθεσης με την άλλη μεριά, με μια διάθεση συνένεσης και προσεγγίσεως. Το σχολείο επίσης έχει εργαλεία, αν μπορέσει από το δημοτικό, από το νηπιαγωγείο θα έλεγα, να φέρει τα παιδιά κοντύτερα. Και επειδή είπε και η Καστρινάκη για τις νέες καταστάσεις που έχουμε, νέες εθνότητες, παιδιά από άλλες χώρες,
σε πάρα πολλά σχολιά που είναι έτσι διαπολιτισμικά στην πράξη, γιατί έχουν παιδιά από πολλές χώρες, επειδή οι δάσκαλοι βρίσκουν τρόπους τα παιδιά να τα φέρουν κοντά και να συνεργάζονται, αυτό λειτουργεί υπέρ των παιδιών. Γιατί τα παιδιά τελικά μαθαίνουν από τις διαφορετικές κουλτούρες, μαθαίνουν να ζουν μαζί. Εάν εμάς το μυαλό μας είναι μονάχα τι θα μάθει, τι γνώση θα πάρει, τι βαθμό θα πάρει στο τέλος της χρονιάς και πώς δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από τους άλλους, βάζουμε το παιδί σε έναν ανταγωνισμό, σε μια διάθεση σύγκρουσης και ρήξη με τον διαφορετικό. Το ελληνικό σχολείο είναι δομημένο από μόνο του με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ευνοεί φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού? Το ελληνικό σχολείο έχει κάποιους παράγοντες που μπορεί να τους αξιοποιήσει, αλλά δυστυχώς λειτουργεί περισσότερο με προτεραιότητες άλλες και χάνει το κομμάτι της επικοινωνίας, για το που λέμε, που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, η πρωτοβάθμια, νηπιαγωγείο και δημοτικό έχουν περισσότερο σε διάθεση την ευελικτή ζώνη, διάφορα εργαλεία που φέρνουν κοντύτερα τους μαθητές μεταξύ τους και μπορούν να τους κάνουν να συζητήσουν για αυτά τα θέματα. Στη δευτεροβάθμια, γυμνάσιο, λύκειο, προτεραιοποιείται η εκπόνηση της ύλης, οι βαθμοί, οι εξετάσεις και χάνεται το κομμάτι της επικοινωνίας. Επομένως, πραγματικά χρειάζεται να δουλέψει πολύ ο εκπαιδευτικός για να δει τι συμβαίνει στα αλήθεια. Και στις μέρες μας, το λέμε και στο συνέδριο εδώ πέρα, υπάρχουν διάφορες νέες μορφές, όπως εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου. Ξέρετε, το cyberbullying που λέμε, το οποίο για να το μάθει ο εκπαιδευτικός, για να το δουλέψουμε στην τάξη, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Να συζητάμε με τα παιδιά μας περισσότερο. Να ξέρουν ότι τα παιδιά μας είναι διαθέσιμος ο χώρος της τάξης για να κουβεντιάσουμε τέτοια θέματα. Θα υπάρχει και σχετική ομιλία αύριο στη διάρκεια των εργασιών από τον κύριο Σφακιανάκη της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για το cyberbullying. Επειδή όμως ο χρόνος μας είναι λίγος, θέλω να έρθουμε λίγο στην αντιμετώπιση του bullying. Κυρία Καστρινάκη, κάποιες φορές, τις περισσότερες, δεν προλαμβάνεται το φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς, κατά κύριο λόγο, πρέπει να γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα χειριστούν το παιδί τους όταν αυτό πέφτει θύμα ή όταν είναι θήτης ενός φαινομένου σχολικού εκφοβισμού. Εννοείται που να αποταμθούν. Τι κινήσεις μπορούν να κάνουν. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο σε πρώτη φάση? Καταρχήν να το μάθουν. Πρέπει κάποιος να τους το πει. Εάν το παιδί είναι θήτης, συνήθως δεν το λέει. Γιατί αυτός γνωρίζει το παιχνίδι, έτσι. Όταν είναι θύμα, μπορεί και να το πει, μπορεί και να μην το πει. Εξαρτάται, γιατί αν έχει ένα γονιό ο οποίος είναι προσωπικότητα έτσι πολύ ισχυρή, θα τον φοβάται το γονιό του. Και δεν θα το πει. Επομένως, συχνή επαφή του σχολείου, της οικογένειας με το σχολείο. Όταν υπάρχει συχνή επαφή και μεθοδευμένη επαφή της οικογένειας με το σχολείο, με το δάσκαλο, που ο δάσκαλος πιστεύω ότι είναι τα πάντα μέσα σε μία τάξη, θεωρώ ότι θα μάθει πράγματα. Και οπωσδήποτε το να μπουν ανθρωπιστικές επιστήμες μέσα στα σχολιά. Και κοινωνική λειτουργία και ψυχολόγοι. Διότι ο δάσκαλος, εδώ που τα λέμε, έχει τόσα πολλά πάνω στο κεφάλι του, πραγματικά τώρα, και από μόνο και μόνο το μάθημα με τόσα παιδιά που έχουν αυξηθεί και οι μαθητές μέσα στην τάξη, βλέπει βέβαια και παρατηρεί πράγματα, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Όταν λοιπόν υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, θα μπορέσει. Αλλά πέρα από αυτό, εάν υπάρχει από την οικογένεια συχνή επαφή με το δάσκαλο, τα πράγματα θα αρχίσουν να βρίσκουν το δρόμο τους. Μάλιστα. Κύριε Μόσχο, να σας ζητήσω μία τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε τη συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Θα λέγατε ότι ένα παιδί το οποίο έχει αυτοεκτίμηση, του έχει καλλιεργηθεί αυτό από μικρό παιδί, είναι πιο δυνατό έναντι σε τέτοια φαινόμενα? Φυσικά και η αυτοεκτίμηση όμως δεν είναι με το να δίνουμε σκέτα μπράβο. Έχει μαζί και την οριοθέτηση, το να μάθω κανόνες, να έχω ένα θετικό πρότυπο από το γονέα και βεβαίως να μάθω να παίρνω αποφάσεις σε κάθε περίπτωση με σκέψη και με γνώση τι συνέπειες μπορεί να έχουν και τι θα προκαλέσω στον άλλον. Μάλιστα. Η οριοθέτηση, το α και το ω για τα παιδιά, έτσι. Από πολύ μικρή ηλικία. Η οριοθέτηση, βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πρέπει να περάσουμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί με τις αθλητικές ειδήσεις.
Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Μάνο Βαϊδάκη για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αύριο στην έναρξη της ένας αγωνιστικής της Super League, στις 3 το μεσημέρι σε Περβόλια, ο Πλανιάς υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα σε ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, σε ένα παιχνίδι αρκετά ανοιχτό, με τον Πλανιά να κυνηγάει το 3-3. Μετά τις νίκες επί Ξάνθης και Κέρκυρας, η χανιώτικη ομάδα θέλει να τριτώσει το καλό, να πάρει μια νίκη που, όπως έλεγε χαρακτηριστικά χθες ο Γιάννης Χριστόπουλος, αυτή εφόσον έρθει είναι ικανή να αλλάξει βαθμολογικό επίπεδο την χανιώτικη ομάδα, η οποία ωστόσο έχει πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η αποστολή, χωρίς 6 παίχτες ο Πλατανιάς. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Γουνδουλάκης, είναι ο Μιλούνοβιτς. Ωστόσο, κανονικά είναι οι υπόλοιποι 19, στους οποίους έχει στην διάθεσή του ο Γιάννης Χριστόπουλος. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με τις δηλώσεις και του τεχνικού του Πλατανιά, αλλά και δύο ποδοσφαιριστών, του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου, αλλά και του Φανούρη Γουνδουλάκη, ο οποίος θα απουσιάσει από το αυριανό μάτς. Τα αγωνιστικά προβλήματα είναι πολλά. Η κούραση μεγάλη, ο αντίπαλος δυνατός, η παράδοση αρνητική, αλλά ο στόχος αδιαπραγμάτευτος. Ο Πλατανιάς, στο μάτς που ανοίγει την αυλία της 8ης αγωνιστικής της Super League, υποδέχει τον ΠΑΣ Γιάννενα, τον οποίο δεν έχει νικήσει ποτέ στις 4 προηγούμενες αναμετρήσεις τους, αλλά ευελπιστεί να το κάνει το Σάββατο μεσημέρι σε Περιβόλια. Οι Ερυθρόλευκοι, με τις δύο σερί τρίποντες επιτυχίες επί Ξάνθης και Κέρκυρας, θέλουν να εκμεταλλευτούν το καλό τους momentum και να τριτώσουν τα θετικά αποτελέσματα, μιας και, όπως τονίζει ο Χριστόπουλος στις δηλώσεις του, η νίκη επί της πρώην του ομάδας θα αλλάξει βαθμολογικό επίπεδο τον Πλατανιά. Σίγουρα θέλουμε όσο τίποτα άλλο τη νίκη την Κυριακή, γιατί θα μας αλλάξει επίπεδο, αυτή η νίκη θα είναι που θα μας αλλάξει επίπεδο στο βαθμολογικό πίνακα. Αλλά από εκεί και μετά, ένα άσχημο αποτέλεσμα με τον ΠΑΣ σίγουρα δεν θα φέρει την καταστροφή στην ομάδα μας. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ένα άσχημο αποτέλεσμα, σκεφτόμαστε μόνο τους 3 βαθμούς. Ο Χρυσόπουλος, που αναδύθηκε ως τεχνικός στον ΠΑΣ, όταν πριν από 2 σεζόν τον είχε οδηγήσει στην καλύτερη θέση της ιστορίας στο Super League, δεν παραγνωρίζει την ισχύ της ομάδας των Ιωαννίνων. Ούτε και το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχει ο Πλατανιάς στις τελευταίες μέρες δείχνει όμως εμπιστοσύνη στο ρόστερ του και είναι ξεκάθαρος αναφορικά με τον στόχο. Ο ΠΑΣ, εκτός από πολύ ποιοτικούς παίχτες, εκτός από καλή ομάδα, έχει ένα ρόστερ, ένα σύνολο που αγωνίζεται αρκετά χρόνια μαζί, περίπου 2,5 χρόνια. Η ομάδα είναι ενισχυμένη του ΠΑΣ, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, τον κύριο Πετράκη. Από την πλευρά μας, τα στατιστικά δεν είναι με το μέρος μας και λογική λέει ότι δεν ξέρω πόσες φορές έχει κάνει 3 σερί νίκες στο πρωτάθλημα ο Πλατανιάς στο παρελθόν Super League. Επίσης, είχαμε ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα, γιατί μέσα σε 6 μέρες 3 παιχνίδια, τα 2 εκτός έδρας, και οι μετακινήσεις μας ήταν πολύ κουραστικές. Από εκεί και μετά όμως τα ξεχνάμε όλα. Είμαστε πολύ καλά. Έχω πολλούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μου. Θα διαλέξουμε την καλύτερη δυνατή εντεκάδα. Θα δημιουργήσουμε το σενάριο που θα μας φέρει πιο κοντά στη νίκη. Και θα μπούμε το Σάββατο μέσα στο γήπεδο, θα δώσουμε και την ψυχή μας για να καταφέρουμε να πάρουμε το τρίποντο. Τα Γιάννενα είναι εδώ και 3 χρόνια οι παίχτες οι ίδιοι πάνω κάτω. Είναι ένα πολύ δυνατό γκρουπ. Το έχουν δείξει αυτό, το δείχνουμε στο γήπεδο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο το δυνατό των Ιωαννίνων. Το γεγονός ότι η όρεξη για νίκες έχει ανοίξει στον Πλατανιά επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις των Γουνδουλάκη και Αποστολόπουλου. Μετά τις 2 συνεχόμενες νίκες η ομάδα πήρε αυτοπεποίθηση. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή να κοιτάξουμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι να πάρουμε τους 3 βαθμούς, γιατί είναι και μέσα στην έδρα μας, πρέπει να παίξουμε επιθετικά. Και πιστεύω ότι θα δουλέψουμε και αύριο, γιατί δεν είχαμε πολλές μέρες να προπονηθούμε. Θα δουλέψουμε και αύριο και θα πάμε όσο το δυνατόν πιο δυνατή μπορούμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Η γνώμη μου είναι ότι όλα τα παιχνίδια, όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν παντού. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε όπως δουλεύουμε όλο αυτό το καιρό. Να έχουμε καλή ψυχολογία, θα έχουμε καλή ψυχολογία έχοντας τις 2 νίκες αυτές και να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να συνεχίσουμε να πάρουμε αυτό το τρίποντο με τα Γιάννενα. Θέλουμε και εμείς να κάνουμε ένα καλό γκρουπ, είμαστε μια νέα ομάδα, αλλά νομίζω ότι μας βοηθάνε τα αποτελέσματα. Σίγουρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ναι, τα Γιάννενα είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά και εμείς είμαστε καλή ομάδα.
και μπορούμε να κερδίσουμε. Το αρνητικό για τον Πλανιά είναι ότι υπάρχουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα με 5 παίκτες να είναι στο ιατρικό μπλοκάκι του Χριστόπουλου. Οι Νέπλια και οι Γκουνδουλάκης, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι συνδυάσιμοι προπονητή τους. Ενώ αγώνα δρόμου θα κάνουν οι Περιστερίδης, Τέτε και Μιλούνοβιτς. Ο Στρέβος, ο οποίος πάντως αποκλείστηκε πριν από λίγο από την αποστολή της χανιώτικης ομάδας Πρωτονιάς, ο οποίος μόνο δύο φορές είχε κάνει το 4-3 στο πρωτάθλημα, μία πέρυσι προς το τέλος της σεζόν και μία πρόπερση, την πρώτη του χρονιά δηλαδή. Αμφότερες είχε προπονητή τον Άγγελο Αναστασιάδη. Πάμε τώρα στον Όφη, ο οποίος χθες κέρδισε για το κύπελλο Ελλάδος την δεύτερη αγωνιστική, την Ξάνθη, με 1-0 στο Γενικουλέ και ουσιαστικά είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση διοργάνωσης. Χρυσό σκόρ για την ομάδα του Τζενάρου Γκατούζο ήταν ο Τζόρτζο. Καθώς δυσκολεύεται πολύ ο Όφη να βγάλει σωστά την μπάλα από την άμυνά του, η κεφαλιά του Σολτάνη έξω. Σολτάνη που ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Ξάνθης στο πρώτο μέρος. Δίνει τώρα για τον Ολιβέιρα, ο οποίος γυρίζει στο ύψος μεγάλης περιοχής. Σουτάρει, διώχνει ο Λόρια σε κόρνερ. Σολτάνη γυρίζει, πέφτει ο Λόρια, το σουτ πάνω από τα δοκάρια τον Ολιβέιρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 58. Σίλβα Κλέιτον, από μακριά το σούτ, επικίνδυνο, ο Λόρια απέκρουσε, καπετάνος, ο Λόρια λέγει πάλι όχι. Στο 83, φτάσε κοντά στον γκολ η Σκόντα Ξάνθη, με το δυνατό σου του Σίλβα Κλέιτον που δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα του Όφη και τώρα στην αντεπίθεση. Πολύ επικίνδυνα με τον Μερεμπασβίλη, κάνει κίνηση στην περιοχή ο Τζόρτζ, γυρίζει την μπάλα ο Γεωργιανός, γκολ για τον Όφη. Στο 84, 1-0. Εκεί που παραλίγο να γίνει το 0-1 σε μεγάλη διπλή ευκαιρία για τη Σκόντα Ξάνθη, στην αμέσως επόμενη φάση, στην αντεπίθεση που έβγαλε Όφη, ο Τζόρτζ θα χρηστεί σκόρερ από την εξαιρετική ασίστ του Μερεμπασβίλη. Και Όφη ανοίγει το σκόρ σε ένα καθοριστικό σημείο. Σηκώνει ο Βραζιλιάνος, είναι πολύ βαθιά η παλιά του, βρίσκει όμως τον Σολτάνη, γυρίζει αυτός προς τα πίσω. Θα γίνει το σούτ στο δοκάρι! Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Σκόντα Ξάνθη με τον Λουσέρο. Η Ξάνθη πια γνώρισε δύο ήττες στην Κρήτη σε μία εβδομάδα και μάλιστα και τις δύο φορές ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική και πάρα πολύ καλή. Ίσως και καλύτερη και του Πλανιά αλλά και του Όφη στο χθεσινό παιχνίδι. Στον αθλητικό Μήλο Χανιά, ουσιαστικά η προετοιμασία ολοκληρώνεται για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Πανηλιακό, στον Πύργο. Με υπηρεσιακό προπονητή θα πάει η χανιωτική ομάδα, τον Κυριάκο Γρηγοράκη, ο οποίος θα ηγηθεί της αποστολής του αθλητικού Μήλου Χανιά μετά την αποχώρηση του Σούλη Παπαδόπουλου. Πριν από λίγο έγιναν δηλώσεις, δεν θα τις δούμε τώρα λόγω πίεσης χρόνου. Στα επόμενα δελτία ειδήσεων του Λεροσκίδων θα ακούσετε τι δουλώνει ο υπηρεσιακός προπονητής της χανιωτικής ομάδας με τους δικούντες του ΑΟΧ να αναζητούν προπονητή. Το τελευταίο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας είναι αυτό του Σίνισα Γκόγκιτς, το οποίο ωστόσο δεν επιβιώνεται ούτε όμως και διαψεύδεται από τους κύκλους της διοίκησης. Μάλλον, σε ευχαριστήσω. Καλό σου απόγευμα. Εμείς, πριν σας αφήσουμε, πάμε εντάχει να δούμε τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για αύριο, πρώτη μέρα του Νοεμβρίου. Φαίνεται ότι έχουμε βελτίωση του καιρού. Το πρωί στα Χανιά ηλιοφάνεια με διαστήματα νεφώσεων. Νεφελώδης ο καιρός στο Ρέθυμνο στους 17 βαθμούς η θερμοκρασία. Ίδια θερμοκρασία και σε Ηράκλειο και Λασίθη. Για να δούμε πιο αναλυτικά. Για αύριο Σάββατο, 1 Νοεμβρίου. Οι άνεμοι πάντως δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Ασθενείς έως μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Να δούμε την καρτούλα μας πιο αναλυτικά. Λοιπόν, για αύριο το πρωί στα Χανιά θα έχουμε νεφώσεις, η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 18 βαθμούς. Θα πέσει και πάλι το βράδυ στους 16. Η άνεμη από 4 έως 5 μποφόρ. Νεφελώδης ο καιρός στο Ρέθυμνο από 15 έως 17 βαθμούς ο υδράργυρος. Η άνεμη από 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ηράκλειο ηλιοφάνεια με διαστήματα αυξημένα τοπικών νεφώσεων, η θερμοκρασία το πρωί στους 16 βαθμούς. Ίδιο σκηνικό θα διατηρηθεί έως και το μεσημέρι με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς για να πέσει το βράδυ στους 16. Και εδώ η άνεμοι από 4 έως 5 μποφόρ. Τέλος τον Άγιο Νικόλαο, νεφελώδης θα είναι ο καιρός το πρωί με τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς, το μεσημέρι στους 17. Οπότε και θα υπάρξουν διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς. Η άνεμοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε για δύο ημέρες. Ραντεβού ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 3. Πολλές ευχές σε όλους για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό σας απόγευμα.